Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού αποφάσισε την εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος που εξέδωσε το Εφετείο Αθηνών για έκδοση του Μιχάλη Μιχαηλίδη, ιού του πρώην Υπουργού Εσωτερικών Τίνου Μιχαηλίδη, στην Ελλάδα στο πλαίσιο διερεύνησης της πολύκροτης υπόθεσης Άκη Τσοχατζόπουλου. Οι δικηγόροι του Μιχάλη Μιχαηλίδη θα μελετήσουν το ενδεχόμενο να εφεσιβάλλουν την απόφαση. Προχθές, το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την έφεση που κατατέθηκε στην πρωτόδικη απόφαση για έκδοση του Τίνου Μιχαηλίδη. Το δικαστήριο αποφάσισε πριν από λίγο ότι η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να εκδώσει τον Μιχάλη Μιχαηλίδη στις ελληνικές αρχές για να δικαστεί σε σχέση με την υπόθεση Άκη Τσοχαντζόπουλου. Τεκμηριώνοντας την απόφασή του επί των εγγράφων που κατατέθηκαν από τις δύο πλευρές και απορρίπτοντας όλα τα σημεία της υπεράσπισης, το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος μη εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης του Μιχάλη Μιχαηλίδη και έκδοσή του στην Ελλάδα. Να πω ότι ο Μιχάλης Μιχαηλίδης αντιμετωπίζει τα ίδια αδικήματα με τον Τίνο Μιχαηλίδη που αφορούν νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, πράξεις που διαπράχθηκαν από τον Σεπτέμβριο του 1997 μέχρι και τον Ιούλιο του 2001. Η θέση τώρα στην οποία στηρίχθηκε η υπεράσπιση, ότι δηλαδή το Σύνταγμα για άρση του χρονικού περιορισμού στην έκδοση Κυπρίων υπηκών σε σχέση με αδικήματα που διαπράχθηκαν πριν από το 2004 τροποποιήθηκε αποκλειστικά και μόνο για την υπόθεση αυτή, απορρίφθηκε από το δικαστήριο, το οποίο δεν έκανε επίσης δεκτή τη θέση των συνηγόρων ότι η πιθανή έκδοση του πελάτη τους θα παραδιπλιάσει το δικαίωμά του για δίκαιη δίκη. Μάλιστα, το δικαστήριο ανέφερε ότι δεν μπορεί να γνωρίζει κανείς εκ των προτέρων πώς θα ενεργήσουν οι ελληνικές αρχές. Αναφερόμενο τώρα στα δημοσιεύματα και τις δημόσιες τοποθετήσεις πολιτικών και άλλων προσώπων επί της υπόθεσης, το δικαστήριο έκρινε πως δεν είχαν αρνητική επίδραση και ότι δεν επηρέασαν σε καμιά περίπτωση την